Συνεχίζοντας να αγωνίζονται όχι απλά για τη διατήρηση του νοσοκομείου Σιτίας, αλλά για την ενδυνάμωσή του στη σκιά των δηλώσεων πλεύρη περί νέου υγειονομικού χάρτη που σχεδιάζεται να φέρει αλλαγές στη λειτουργία των νοσοκομείων του Λεσιθίου, γιατροί, εργαζόμενοι αλλά και το σύνολο της κοινωνίας στέλνει μήνυμα πως δεν θα επιτρέψει επί της ουσίας το νοσοκομείο να βάλει λουκέτο. Το νοσοκομείο της Σιτίας αποτελεί το βασικό πυλώνα υγείας για την περιοχή της Σιτίας. Και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε υποβάθμιση υπονομεύει την υγεία του σιτιακού λαού. Και εφόσον στο οδικό δίκτυο και οι χρόνοι προσκομιδής προς τα κεντρικότερα νοσοκομεία δεν έχουν αλλάξει, όπως ανοίγει ο Υπουργός αυτή την συζήτηση, εγώ την κλείνω, διότι δεν μπορεί να μιλάμε για αναδιάρθρωση του χάρτη υγείας, εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι στο οδικό δίκτυο και στο απομακρυσμένο της περιοχής. Υπενθυμίζοντας ότι ο ρόλος του και λόγω της κομβικής του θέσης είναι σημαντικός, γιατροί του νοσοκομείου επαναφέρουν συνεχώς το αίτημα για ενδυνάμωσή του, την ώρα που δηλώνουν ότι όχι απλά καλύπτει ανάγκες μιας ευρύτερης περιοχής που έχει απομακρυσμένα σημεία και ταυτόχρονα τουριστική κίνηση, αλλά και περιστατικά εκτός Κρήτης. Τα νοσοκομεία δεν ήταν νοσοκομεία ρουσφέτια. Ήταν νοσοκομεία που αναπτύχθηκαν επειδή ακριβώς στο Λασίθι αναπτύχθηκαν 4 διαφορετικά αστικά κέντρα. Αλλά θα μου επιτρέψει να μιλήσω μόνο για τη Σιτία, που εκτός των άλλων καλύπτει με τις υπάρχουσες συνθήκες και τα νησιά Κάσο και Κάρπαθο. Δεχόμαστε αρκετούς ασθενείς από Κάσο και Κάρπαθο. Αυτό μην το ξεχνάτε. Και δεν είναι τυχαίο που το ΕΚΑΒ διακομίζει, ενώ θα μπορούσε με τα μέσα που διαθέτει, διακομίζει στο νοσοκομείο Σιτίας τα περιστατικά της Κάσου και όχι στο Ηράκλειο σε πρώτη φάση. Ένα από αυτά, ο κύριος Γιάννης από την Κάρπαθο, που κρίθηκε ότι πρέπει άμεσα να χειρουργηθεί και μεταφέρθηκε από το νησί που ζει στο νοσοκομείο Σιτίας. Ήρθε στην Κάρπαθο, πήρε το στραμβόρο στο λιμάνι στο καραβάκι και έφερε εδώ. Από την ώρα που μπήκε στο καραβάκι, το ταξίδι ήταν 3,5 ώρες εκεί. Άρα ήρθατε για να χειρουργηθείτε εδώ. Ναι. Εσείς κύριε Νίκο τον χειρουργήσατε, ναι. Ωραία. Όλα πήγαν καλά λοιπόν, έτσι. Από το κρεβάτι του νοσοκομείου και μετά το τέλος της επέμβασης, ο κύριος Γιάννης μόνο τα καλύτερα είχε να πει για την αντιμετώπιση του στο νοσοκομείο και ο Νίκος Σολιδάκης, ο γιατρός που τον χειρούργησε και ταυτόχρονα διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, να δηλώνει πως η συμβολή του νοσοκομείου Σιτίας έχει μέλλον και είναι τεράστια. Το νοσοκομείο Σιτίας έχει μέλλον και θέλω να σας το δείξω σαν είδηση, θέλετε να την πάρετε, ότι είναι το νοσοκομείο Σιτίας, μπορώ να διαβεβαιώσω από αυτή τη θέση. Δεν είναι στην κατηγορία φθηνόπορου κινδυνεύου. Εντάξει, να το ξέρει ο κόσμος ότι συνεχίζει να αναβαθμίζεται και ότι το νοσοκομείο θα παραμείνει.